κινήσει διαμαρτυρίας προχώρησαν την Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου, οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, ζητώντας την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, η συγκέντρωση αυτή είναι συμβολική και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες οι κινητοποιήσεις να κλιμακωθούν. Δεν έχουν ξεκινήσει τώρα κινητοποιήσεις. Οι κινητοποιήσεις μας γίνονται όλο τον χρόνο. Δεν σταματάνε οι δικές μας κινητοποιήσεις στην Καβάλα και γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Απλώς τώρα έχουμε μια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, έτσι όπως είχε προγραμματιστεί εδώ και πολύ καιρό. Έτσι είχαμε συμφωνήσει με όλους τους συναδέλφους και στις γενικές συναλλεύσεις κατά τόπους που κάναμε στους συλλόγους μας, αλλά και με τη Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων που συμμετέχουν οι σύλλογοι. Είχε πάρθει αυτή η απόφαση. Κλιμακώνουμε. Εμείς είχαμε ένα γόνιμο διάλογο μέχρι ενός σημείου με το Υπουργείο, με τον Υπουργό στην Κομωτινή. Φυσικά και δεν ικανοποιηθήκαν όλα τα αιτήματα που θέσαμε. Είμαστε εδώ για να δείξουμε τη δυναμική μας. Φυσικά και δεν αποκλείουμε οποιαδήποτε άλλη κίνηση από εδώ και πέρα. Όλο αυτό ότι είναι να γίνει θα συναποφασιστεί με τους συναδέλφους. Αλλά δεν πρέπει όλο αυτό που γίνεται να μας συμπαρασύρει και να αφήσουμε την τεκμηριωμένη προσπάθεια που κάνουμε κάθε φορά να διεκδικήσουμε για τους συλλόγους μας, τα αιτήματά μας και για τους συναδέλφους. Πρέπει να πιέσουμε τον Υπουργό να θεσπίσει νόμο για την εκπροσώπηση των συλλόγων μας, ώστε να υπάρχει ένα θεσμοθετημένο όργανο και να μην υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση που βλέπουμε στο χώρο. Υπάρχουν ακόμη και μεταξύ μας κάποιες κουβέντες ότι μήπως ήταν πιο σωστό αυτό ή πιο σωστό το άλλο. Το καλύτερο θα είναι, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και μεταξύ των συναδέλφων σε όλη τη χώρα, να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο θεσμοθετημένο όργανο που θα λαμβάνει αποφάσεις, θα παίρνει αποφάσεις και θα εκπροσωπεί όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή εδώ δεν είμαστε μπλόκο, είμαστε αγροτικοί σύλλογοι. Αυτό λέει πάρα πολλά. Έχουν βγει αγροτικοί σύλλογοι από όλη την περιφέρεια αυτή τη στιγμή που συμμετέχουν στο συντονιστικό. Και σε συνεργασία σίγουρα και με την αστυνομία και με τις τοπικές αρχές και με τους φορείς θα προσπαθήσουμε να διαδηλώσουμε, να διεκδικήσουμε χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανέναν. Τα αιτήματα είναι γνωστά, δεν έχει μέχρι στιγμής πάρθει κάποια απάντηση όσον αφορά τα αιτήματα που θέσαμε και στον Υπουργό στην Κομωτινή. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή κινητοποιούμαστε και οι τέσσερις αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι του νομού Καβάλας. Είμαστε εδώ. Είμαστε και για εμάς, για τα αιτήματα είναι γνωστά, αλλά και για όλο τον κόσμο, για 10 εκατομμύρια καταναλωτές που αυτή τη στιγμή βλέπουν τα προϊόντα που εμείς πουλάμε τζάμπα στο χωράφι, πανάκριβα στο ράφι. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε κανέναν. Θέλουμε όμως να ακούσει η κυβέρνηση και να πάρει το μήνυμα ότι οι αγρότες, αφού λέει ότι έχουν δίκιο, να σταθεί στο πλευρό τους με αποφάσεις. Και οι αποφάσεις είναι συγκεκριμένες που πρέπει να πάρθουν. Όταν λέμε αγροτικό πετρέλαιο, λέμε αγροτικό πετρέλαιο στη Μάνικα. Δεν μπορεί να δίνουν οι αγρότες δισεκατομμύρια για φόρους στο πετρέλαιο και να μας επιστρέφει ψίχουλα όποτε και όταν θέλει το Υπουργείο. Όσον αφορά για την ΚΑΠ, δεν μπορεί να υλοποιηθεί η ΚΑΠ η καινούργια με τις διατάξεις που έχουν βάλει και με τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση από την αρχή της ΔΕΑΣ ΚΑΠ και να είναι στην αλλαγή και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται. Θα συνεδριάσουμε όλοι μαζί από τη στιγμή που είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ πέρα. Θα συνεδριάσουμε και θα αποφασίσουμε για τις μετέπειτα κινήσεις μας. Έτσι. Οι κινήσεις μας βέβαια δεν ξεκίνησαν τώρα, έχουν εδώ και καιρό. Όπως είχαμε μία διαμαρτυρία στην έδρα της περιφέρειάς μας, όπως είχαμε μία συνάντηση με τον κύριο Αυγιανάκη, βέβαια δεν βγήκε λευκός καπνός. Παρά το ότι παραδέχτηκε ο κύριος Αυγιανάκης τα λάθη της τόσα χρόνια των κυβερνήσεων, ομολογώντας ο ίδιος ότι όντως περνούσαν παράνομα προϊόντα στην Ελλάδα, ομολόγησε ότι όντως έγιναν πολλά λάθη για τη νέα ΚΑΠ και όλα αυτά βέβαια εις βάρος σε εμάς, έτσι. Οπότε και εμείς εδώ με όλους τους συλλόγους που είναι εδώ πέρα του νομού αλλά και όλη η περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα συνεδριάσουμε για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις μας. Εμείς συμμετέχουμε ενεργά διότι τα προβλήματα είναι σχεδόν κοινά. Για την κτηνοτροφία στη συνάντηση με τον Υπουργό δεν πήραμε σχεδόν καμία απάντηση. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, το βλέπετε, και ο κόσμος κινητοποιείται με ένα απλό μήνυμα που πήρε. Φανταστείτε τώρα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάναμε και εμείς μπλόκα και να δημιουργούσαμε προβλήματα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς το Υπουργείο, όμως για να ευαισθητοποιηθεί, βλέπετε ότι χρειάζεται να πιέσει με άλλους τρόπους. Ξεκινάει από εκεί το λάθος και μετά συνεχίζεται ότι οι οργανωμένες
δομές που έχουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν γίνονται στο τέλος επίσημοι συνομιλητές του Υπουργείου και γίνονται άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από διάφορες αυτόκλητοι στα μπλόκα. Όχι ότι δεν έχει αξία η γνώμη τους, έχει πολύ μεγάλη αξία. Αλλά όταν θέλεις να έχεις μια σωστή συνεργασία, να έχεις λύσεις με προτάσεις από τους ανθρώπους που είναι στον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να συνεργαστείς με τους ανθρώπους που είναι από συλλόγους και συνεταιρισμούς και φορείς. Αυτό δεν έγινε δυστυχώς. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα, όπου εκεί κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι είναι κινητοποίηση από όλη την Ελλάδα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εδώ πέρα εμείς δεν είχαμε κανένα εκπρόσωπο κάτω και δεν θέλαμε να έχουμε εκπρόσωπο, διότι εκεί έγιναν ανακοινώσεις, να ξέρετε, και δεν έγινε πραγματική διαβούλευση. Είχε προβαπιστεί κάτι, ανακοινώθηκε εκεί και τελείωσε όλη η ιστορία. Το θέμα είναι να δουν ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν χρειάζονται χρήματα, διότι το να λέμε ότι ζητάμε και να λένε κάποιοι ότι ζητάμε, που δεν ζητάμε σχεδόν τίποτα. Στην ουσία αυτό το οποίο χρειάζεται είναι σε πράγματα που δεν χρειάζονται χρήματα και σε πράγματα τα οποία χρειάζονται μόνο διαρθρωτικές αλλαγές, να παρέμβει η πολιτεία. Δηλαδή, κάποια παράδειγμα δεν χρειάζεται χρήματα από τον κρατικό κουρβανά. Είναι χρήματα που έτσι κι αλλιώς θα τα πάρουμε. Το θέμα είναι ο τρόπος κατανομής που γίνεται. Το θέμα των ελέγχων στα σύνορα, το θέμα του Artemis 2 του συστήματος για τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων στο γάλα και στο κρέας, όλα αυτά δεν χρειάζονται χρήματα. Αυτά υπάρχουν ήδη ή δεν έχουν δρομολογηθεί η ενεργοποίησή τους. Αυτά τα πράγματα πρέπει να δει το Υπουργείο καταρχάς και συν το ρεύμα και το πετρέλαιο και το κόστος γενικά παραγωγής, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό και θα πρέπει κάτι να γίνει. Και μέχρι να γίνει, αφού η ελληνική πολιτεία δεν είναι ικανή να λύσει αυτό το πρόβλημα άμεσα, θα πρέπει να ενισχύσει τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Και εμείς είμαστε δίπλα στο πλευρό των αγροτών και εμείς, αν το ζητάμε στήριξη από την κυβέρνηση, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα τενάγη Φιλίππων, όχι μόνο σαν το ΕΒ Φιλίππων, να στηριχθούν όλα τα ΤΟΕΒ από την κυβέρνηση. Μεγάλο το κόστος παραγωγής, ανέβηκε το ρεύμα, ξηρασία τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτά όλα είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να μπορέσει ο αγρότης να πάρει παραγωγή και να ζήσει.